Έγινε προσπάθεια να υπάρχει συνεννόηση. Τι έφτιαξε και δεν μπόρεσε να γίνει και στις συναντήσεις και στην ενημέρωση των κομμάτων που έγιναν από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καμία προσπάθεια, τι δεν μπορούσε να γίνει. Ξέρετε, ποιος τον τίναξε στον αέρα. Στον αέρα το τίναξε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, που κάθε εβδομάδα άλλαζε θέση. Εντάξει, ρωτήσατε κύριο Μητσοτάκη, όχι εμάς. Μα δεν σας ρωτάω, σας εξηγώ το γιατί, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Όταν τη μία εβδομάδα καταφέρναμε το έργα όμνες, ερχόντουσαν και λέγανε όχι συνταγματικές αλλαγές. Όταν ερχόντουσαν και συνταγματικές αλλαγές, έλεγαν όχι, κάνετε σαλαμοποίηση. Όταν τους δείξαμε ότι δεν υπάρχει σαλαμοποίηση και είναι μια συνολική συμφωνία, τότε ανακαλύψανε τη μακεδονική γλώσσα και την θεία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε. Είναι άλλο χωρί την Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Επειδή η Νέα Δημοκρατία. Σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Επειδή η Νέα Δημοκρατία απουσιάζει από αυτό το πάνελ και από τα πάνελ της ΕΡΤ με δική της απόφαση. Και κακώς βέβαια. Λοιπόν, το έχουμε πει και συμφωνώ απολύτως μαζί σας κύριε Μαλέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου πέφτει λόγος. Ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Αμανατίδη. Εξηγώ απλώς γιατί έγινε καλά προσπάθεια και το εξηγείτε. Να και εγώ σας ρώτησα για τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, αλλά θα προτιμούσα να γίνει και ελπίζω σύντομα να γίνει αυτό στο πεδίο μιας αντιπαράθεσης με παρόντα εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ο λόγος γιατί δεν έγινε η συνεννόηση. Κύριε Μαλέλη, μία τελευταία αλλά θέλω σύντομη απάντηση. Γιατί δώσατε πολύ τροφή στον κύριο Δεσπότη. Τώρα είπατε για φαρσοκομωδία, είπατε πολλά πράγματα. Προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Θεωρείτε τους ΑΝΕΛ, τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο ακροδεξιά, όπως το έχετε πει επανειλημμένα? Για να το πω λίγο πιο κομψά, δεξιά της δεξιάς. Εμείς δηλαδή δεν συνεργαζόμασταν μαζί τους. Προσπαθώ να θυμηθώ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, με τον οποίο συγκυβερνήσατε, εσείς τότε δεν είσαστε βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με τον οποίο συγκυβερνήσατε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δεν ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος ακροδεξιά ή δεξιά της δεξιάς? Ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που είχε βάλει και κάποια βέτο. Νομίζω ότι εξίσου ειδικού είναι και αυτή η κυβέρνηση. Δεν νομίζω. Θα ισχυριστεί. Δεν νομίζω. Θα ισχυριστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος. Μπορεί να μας πούνε ότι είναι τακτική αυτή η συμμαχία. Ειδικού σκοπού ήταν κάποιων μηνών. Είναι τακτική, είναι βεβαίως. Και για άλλους λόγους και για να σωθεί η χώρα. Μάλιστα. Εδώ είναι μια κυβέρνηση που πάνε μαζί αγκαλιά 4 χρόνια. 4 χρόνια και τολμάνε και μιλάνε για αριστερά. Ο λαός λοιπόν δεν ήταν δεξιά της δεξιάς τότε? Ήταν δεξιά της δεξιάς. Τότε θέλω να πείτε να απολογηθώ για αυτή την κυβέρνηση. Ήταν ανάγκη, δεν είσαστε καν εκεί. Ήταν ανάγκη να γίνει τότε. Αυτό πάει, τελείωσε. Μην κάνουμε, γυρίζουμε παλιά. Ωραία. Τώρα. Κύριε Τσουνίδη, βαριές εκφράσεις και